Σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο, σε μία τριμερή συνάντηση στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι είχαν έντονη λογομαχία. Παρόν ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λατσμπέργκης. Ο δημοσιογράφος επικαλείται διπλωμάτη που πιστοποιεί ότι οι συνομιλίες που είχαν ήταν ιδιαιτέρως τεταμένες. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΟΝΕΤ, ο Ζελένσκι ξεκίνησε τον καυγά επιπλήττοντας τον Σικόρσκι με ένα σωρό παράπονα που οι Πολωνοί θεώρησαν ότι ήταν αδικαιολόγητα. Μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι κάλεσε τη Βαρσοβία να καταρρύψει ρωσικούς πυράβλους, να βοηθήσει την Ουκρανία να εισέλθει γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο έτος και να κάνει τους Πολωνούς αξιωματούχους να παραμείνουν σιωπηλοί για τα ιστορικά παράπονα μεταξύ των δύο εθνών. Το περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε και πάλι την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση της Πολωνίας ότι καταφεύγει στο πολιτικό θέατρο για την επιβολή αμφισβητούμενης απαγόρευσης στις εισαγωγές ουκρανικών σιτηρών. Ο τότε πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι επέπληξε τον Ζελένσκι σε προεκλογική συγκέντρωση λέγοντάς του να μην προσβάλλει ποτέ ξανά τους Πολωνούς. Μία άλλη διαμάχη ξέσπασε τον περασμένο μήνα όταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Δμήτρη Κουλέμπα επέπληξε τους Πολωνούς για τη στάση τους στη σφαγή στο Βολίν, τις μαζικές δολοφονίες Πολωνών από Ουκρανούς εθνικιστές κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.